άλσος φυλακών ή διδασάκι όπως το αποκαλούν οι Κερκυραίοι, είναι ένας μικρός πνεύμονας μέσα στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για ένα πανέμορφο άλσος, το οποίο θυμίζει δάσος με πυκνή βλάστηση και μεγάλα αιωνόβια δέντρα. Πολλοί Κερκυραίοι μεγάλωσαν σε αυτό το άλσος, είτε ως παιδιά παίζοντας μπάλες στο γηπεδάκι που βρίσκεται εκεί, είτε κάνοντας σκασιαρχείο από το σχολείο, προκειμένου να εξερευνήσουν το υπέροχο αυτό άλσος. Αρκετοί συμπολίτες μας το επισκέπτονται προκειμένου να χαλαρώσουν μέσα στην ηρεμία της φύσης από τους έντονους ρυθμούς του πολύπουγου κέντρου της πόλης. Και όμως, και σε αυτή εδώ την περίπτωση, πλαστικά, ξερόκλαδα, σκουπίδια πάσης φύσεως και προέλευσης, σπασμένα παγκάκια, το άλσος των φυλακών δίνει την εντύπωση εγκατάλειψη. Σπασμένα παγκάκια, πεσμένα δέντρα, κλαριά και σκουπίδια συνθέτουν ένα τοπίο πάρα πολύ άσχημο στον πλέον γνωστό πνεύμονα της Κέρκυρας. Πλαστικά μπουκάλια, κουτάκια από αναψυκτικά, μάσκες και βρώμικα αντικείμενα, τα οποία είναι πεταμένα ολόκληρα, κυριαρχούν στο φυσικό περιβάλλον, δημιουργώντας μια αποκρουστική εικόνα που καθιστά απογορευτική τη βόλτα των Κερκυραίων στο άλσος. Γνωστό άλσος των φυλακών, όπως το λένε οι Κερκυραίοι. Είναι από χρόνια παρατημένο στην τύχη του, ανεκμετάλλευτο, ενώ αρκετοί συμπολίτες μας το έχουν μετατρέψει σε σκουπιδότοπο. Αν και έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις καθαρισμού από εθελοντικές ομάδες και την υπηρεσία Πρασίνου, φαίνεται πως δεν είναι αρκετές, μιας και έχουν γίνει εδώ και καιρό τώρα. Παράλληλα, το άλσος θα μπορούσε να είναι πιο επισκέψιμο με την τοποθέτηση καινούριων παγκακιών, καλαθιών απορριμμάτων, επανεγκατάσταση παιδικής χαράς και εργασίες αποκατάστασης του υπάρχοντος γηπέδου, καθώς και τοποθέτηση φύλακα στην περιοχή όπως παλιά. Και αυτά βέβαια είναι λίγα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς να πειραχτεί το φυσικό περιβάλλον. Προφανώς οι δικαιολογίες από τις αρμόδιες αρχές θα πέσουν βροχή. Δεν διαθέτουμε τα κονδύλια, δεν προσλαμβάνεται κόσμος, χειρεύουν θέσεις εργασίας λόγω κρίσης κλπ. Ωστόσο, κάποια πράγματα είναι πολύ απλά. Η καθαριότητα και η διαμόρφωση συνθηκών ασφαλείας από πυρκαγιά στο άλσος των φυλακών είναι ζήτημα νοικοκυροσύνης, λογικής και επαγγελματικής ευσυνειδησίας.